Καλησπέρα σας, ελπίζω να πήρατε μία ανάσα. Ξεκινάμε το session, το πρώτο session. Θέλουμε να, ο σκοπός αυτού είναι να ξεκαθαρίσει λίγο την ιστορία με τα κρωστικά κύματα. Δηλαδή, είπα σε δύο ανθρώπους οι οποίοι είναι, νομίζω, οι βαθύτεροι γνώστες, γιατί κάθε paper που υπάρχει το έχουν διαβάσει τουλάχιστον 10 φορές και έχει αναλυθεί, έχει αξιολογηθεί, έχουν πει από τα στατιστικά μέχρι κάθε λέξη της συζήτησης. Λοιπόν, οπότε δεν νομίζω ότι να υπάρχουν άνθρωποι που να έχουν πιο πολλές ώρες φάει για να ασχοληθούν με όλη την βιβλιογραφία. Και επίσης, όμως και ο κ. Καλυβιανάκης έχει συμπληρώσει 8 χρόνια έρευνας πάνω στα ακουστικά. Ο κ. Μικονιάτης τα 3 χρόνια τον έχουμε πήξει. Οπότε τους είπα, βάλτε όλα τα ερωτήματα που υπάρχουν και θα κάνετε ερώτηση-απάντηση, ερώτηση-απάντηση, κατευθείαν. Μηνύματα θέλουμε να δώσουμε, δεν θέλουμε να δώσουμε επιστήμη. Τα ακουστικά τα έχουμε, τα συζητάμε και στο Android και στις εφαρμογές συγκεκριμένες. Οπότε δώστε απαντήσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Λοιπόν, ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Οπότε, αναζητώντας απάντηση σε 20 απλά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τα ακουστικά. Το πρώτο, τι είναι τα ακουστικά κύματα για αν είναι επικίνδυνα. Δεν θα μπούμε σε βάθος, απλά έτσι λίγο από τη φυσική. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι το ακουστικό κύμα δεν είναι ένα υπερηχητικό κύμα. Είναι ένα ακουστικό κύμα, απλά είναι σε άλλο φάσμα. Ο υπέρηχος είναι στο φάσμα που δεν ακούγεται. Το ακουστικό κύμα είναι κάτι το οποίο ακούγεται. Επίσης, έχει τη διαφορά στο πώς παράγεται. Ο υπέρηχος έχει μια ομοιομορφία, κυματομορφία όπως τη βλέπουμε πάνω, σε αντιδιαστολή με το ακουστικό κύμα, το οποίο έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Έχει μια γρήγορη αύξηση της πίεσης, η οποία κρατάει μικρό χρονικό διάστημα. Μπορούμε να προσαρμόσουμε το εύρος της συχνότητας και ακολουθείται από μια μικρότερη και πιο παρατεταμένη αρνητική πίεση. Ενδεικτικά εδώ, απλά για να έχουμε μια εικόνα, θα το δούμε και παρακάτω, βλέπουμε τη διαφορά ανάμεσα στα ακουστικά κύματα που χρησιμοποιούμε για τη λιθίαση σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούμε στην ανδρολογία, πόσο χαμηλότερης ενέργειας είναι τα ακουστικά κύματα που χρησιμοποιούμε στην ανδρολογία. Και βλέπουμε πάλι εδώ τη δράση του ενός ακουστικού κύματος στους ιστούς. Αυτό γίνεται τόσο κατά τη φάση της θετικής πίεσης, όσο και στη φάση της αρνητικής. Εδώ έχουμε μια απευθείας πίεση στον ιστό, ενώ ακολουθείται μια σπηλοπίεση και μια μικροεπίδραση κατά τη φάση της αρνητικής πίεσης. Τώρα, θα πρέπει, είναι λίγο τεχνικά και δεν θα επιμείνουμε πολύ, απλά εντάξει, παράγεται ένα ακουστικό κύμα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε κάποια πράγματα όταν είναι να το εφαρμόσουμε σε ένα ιστό. Καταρχήν θα πρέπει να ξέρουμε το εστιακό βάθος που διεισδύει, πού θα πάει δηλαδή το ακουστικό κύμα να αποδώσει την ενέργειά του, πόση ενέργεια θα αποδώσει στο σημείο στόχο. Έτσι έχουμε λοιπόν την ενεργειακή πυκνότητα, πόση ενέργεια αποδίδεται ανά μιλιμέτρ στο τετράγωνο. Όλες αυτές οι παράμετροι οι οποίοι θα πρέπει να συνοδεύουν ένα μηχάνημα που παράγει ακουστικά κύματα αφορούν, όπως είπαμε, το σημείο εστίασης των ακουστικών κυμάτων. Άλλη μια παράμετρος που μπορεί να τη βρούμε συχνά στη βιβλιογραφία αν διαβάζουμε κάποιο paper σχετικά με τα ακουστικά κύματα είναι το ε12, το οποίο πρακτικά ορίζεται ως η ενέργεια παλμού σε μιλιτζάουτ που διέρχεται από μια κυκλική ζώνη στα 12 μιλιμέτρα γύρω από την εστιακή ζώνη που θα δράσει το ακουστικό κύμα. Αυτά έτσι λίγο μια εισαγωγή για να έχουμε μια εικόνα της φυσικής των ακουστικών κυμάτων. Και ερχόμαστε να μπούμε λίγο στα πιο κλινικά. Πού χρησιμοποιούνται τα ακουστικά κύματα στην ιατρική? Είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Αρχικά τη δεκαετία του 70 χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην ουρολογία για την εξωσωματική λιθοτριψία. Ακολούθησε το 1980 η χρήση τους από τους ορθοπαιδικούς σαν αντιφλεγμονώδες για κάποιες παθήσεις μυοχελετικές. Το 2000 στην καρδιολογία για επαναγκύωση του μυοκαρδίου και το 2010 μπήκαν στη σεξουαλική ιατρική. Αντίστοιχα, πέρα από τη χρονολογία, εδώ έχουμε και την ισχύ των ακουστικών κυμάτων ανάλογα με τη χρήση τους ανά ειδικότητα. Τώρα, ένα τρίτο ερώτημα που θα πρέπει να απαντήσουμε, η μέθοδος αυτή είναι ακόμα πειραματική? Όσον αφορά την ανδρολογία, γιατί αυτή
θα συζητήσουμε σήμερα. Το 2010 είχαμε την πρώτη πιλωτική μελέτη. Το 2012 φάνηκε ότι τα ακουστικά σε κάποια μελέτη ήταν καλύτερα από το πλασίμπο. Το 2016 φάνηκε ότι οι ασθενείς οι οποίοι δεν ήταν απαντητές σε αναστολή φωσφοδιαστερέας 5, αν υποβαλόταν σε θεραπεία με κρουστικά, θα μπορούσαν να γίνουν απαντητές. Ενώ το 2017 μπορέσαμε να δούμε ότι βελτιώνουν και την αιμοδυναμική του πέους. Οπότε ερχόμαστε σήμερα, όπου έχουμε αρκετά κλινικά δεδομένα. Ένα τέτοιο, Δημήτρη, λίγο μέχρι εδώ, πριν πάμε στα δεδομένα. Λοιπόν, να σας πω το πρόβλημα που υπάρχει και έχουμε μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τα μηχανήματα. Δηλαδή, κάποιοι από εσάς ήδη και έχετε και ακουστικά. Και το θέμα είναι ότι δεν ξέρετε, παραδείγματος χάρη, ποιος ξέρει ποιο είναι το ε12 της συσκευής του. Ποια είναι το πλάτος της δέσμης και πόσο αποδίδει ενέργεια στην επιφάνεια της κεφαλής στο πρώτο εκατοστό, στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει. Δεν ξέρεις δηλαδή στον ιστό πόσο είναι το πέος, άμα το τραβήξουμε για να κάνουμε το πέος. Περίπου είναι 4 εκατοστά, γιατί το μετρήσαμε, κάναμε τις όλες τις μετρήσεις. Ωραία. Θέλω να ξέρω τι ενέργεια παίρνει στο μισό εκατοστό, στο 1, στα 2, στα 3, στα 4, γιατί θέλω να κατανοήμω ισομερώς και να πάρουν όλα τα κύτταρα την ίδια ενέργεια. Έτσι, γιατί ξέρουμε ότι τι κάνουν, ενεργοποιούν τα βλαστοκύτταρα. Έτσι, progenitor cells, και έχουμε όλη αυτή την αναγεννητική ικανότητα. Αυτά δεν τα ξέρουμε τα στοιχεία. Και δεν τα ξέρουμε είτε γιατί οι εταιρείες δεν μας τα παρουσιάζουν, είτε γιατί δεν τα έχουν κάνει. Πρέπει να κάνεις κάποιες μετρήσεις. Προσπαθώ τώρα απεγνωσμένα να προχωρήσω, γιατί ξέρετε, η αποτελεσματικότητα μπορεί να βγει με κάποια στοιχεία βελτιώνοντας την τεχνική. Προσπαθώ τώρα, παραδείγματος χάρη, εμείς έχουμε κάνει με ένα ηλεκτρομαγνητικό, ένα ηλεκτροϊδραυλικό και θέλω να πάρω άλλο ένα ηλεκτρομαγνητικό και ένα ηλεκτροϊδραυλικό για να δω και εκείνα και να κάνω μετρήσεις με καινούργια μηχανήματα για να δω, ρε παιδί μου, ποιες είναι οι διαφορές. Δηλαδή, ξέρω, ας πούμε, ότι έχει Medispec, όπου είναι ένα μηχάνημα, είναι ένα καλό, έχουμε κάνει μελέτες, θα ήθελα να πάρω και το Eurocold, το οποίο είναι αντίστοιχο ηλεκτροϊδραυλικό, για να δω και εκεί πέρα τι κάνει αυτή η κεφαλή. Έτσι, έχουμε τώρα τι κάνει όλα αυτά με τις δορνιές, θέλω να πάρω τη Storchspiel ηλεκτρομαγνητικό, να δω λίγο πόσο πάει, σε τι να κάνω όλες τις μετρήσεις που δεν έχουν κάνει. Άρα δεν είναι ότι παίρνω ένα και κάνω ό,τι κάνει ο Καλυμπιανάκης και το κάνω σωστά. Κάθε μηχάνημα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, εμείς διαφορετικά χρησιμοποιούμε, αν θέλετε, και εφαρμόζουμε τις Medispec. Αλλιώς βάζεις την κεφαλή και αλλιώς το κάνεις και αλλιώς στην Τορκία. Με τα δύο που κάνουμε τις κλινικές μας έρευνες. Δεν μπορείς να κάνεις το ίδιο πράγμα. Δεν έχεις το ίδιο αποτέλεσμα. Έτσι. Αυτό θέλω να το ξεχωρίσω, ότι μας λείπουν τεχνικές πληροφορίες για να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιούμε τα μηχανήματα. Άρα, για να είναι συγκρίσιμα τα αποτελέσματα, πρέπει να ξέρεις τον σωστό τρόπο που χρησιμοποιείς το μηχάνημα το οποίο θα έχεις πρόσβαση. Οι κατασκευαστές δεν ξέρουν, κύριε καθηγητά. Ορίστε. Οι κατασκευαστές δεν ξέρουν. Δεν σας τα δίνουν. Θεωρώ ότι ή δεν ξέρουν ή δεν θέλουν να πούνε. Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, στην περίπτωση της Ντορνιέ, έτσι, επειδή είχα ρωτήσει ένα καθηγητή της φυσικής και από εκεί πέρα έμαθα τι πρέπει να ξέρουμε. Κάναμε εμείς μετρήσεις, γιατί δεν είχαν αυτά τα στοιχεία που θέλαμε. Και κάναμε ακριβώς όλο αυτό το πού πάει, πόσο πάει και πώς αλλοιώνεται, όσο περνάει. Και αυτό που είπαμε ότι πάμε από τη μία μεριά και από την άλλη, είδαμε γιατί πόσο πάει το κύμα και ότι φτάνει μέχρι τα 4 εκατοστά, έκανε και μία τροποποίηση στην κεφαλή, έτσι. Και μάλιστα η άη κεφαλή, αυτή που έχει ίσιο τις δονιές που έρχονται οι δύο, έχει κάποιες διαφορετικά στοιχεία από την μητερία στην πόση, για να καταλάβετε τι δύο που έχουν. Συστόρτς δεν το ξέρουμε. Ρωτάω τη Storch επίσημα, την είχα ρωτήσει πέρυσι στο συνέδριο και λέει δεν έχουμε κάνει τις μετρήσεις για να ξέρουμε τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά. Έτσι. Λοιπόν, στη Eurogold που ήταν γερμανική, τι ήταν και εκεί πέρα παρούσα, είπανε ότι ξέρουμε πώς διαχέεται το EFD. Αλλά δεν ξέρουμε το ε12, δεν έχουμε τη μετρήσει ποτέ. Πρέπει να το μετρήσετε, συγγνώμη. Ελάτε να το μετρήσουμε σε ζώντες οργανισμούς. Να βάζουμε το τέτοιο. Υπάρχουν τρόποι σαφείς που μπορούμε να τα μετρήσουμε. Για να ξέρουμε πώς να χορηγούμε την ενέργεια. Αυτή τη στιγμή πάμε έτσι.
Γι' αυτό ακριβώς και άμα θέλετε, γιατί γίνονται. Μπορεί, μακάρι να μου έρθουν τα άλλα, να μετρήσουμε και να κάνουμε και μετά άλλα. Και να βρούμε την καλύτερη κεφαλή ή την καλύτερη αποτελεσματικότητα, να έχουμε μια καλύτερη διάχυση με μια κεφαλή. Έτσι, παραδείγματος χάρη της Wolf δεν είναι κακό μηχάνημα, πάει πολύ επιφανειακά. Άμα έβρισες έναν τρόπο, πιθανώς, άμα κάνουμε τις μετρήσεις, να πηγαίνεις γύρω-γύρω, μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά. Και να πηγαίνεις γύρω-γύρω όμως, να μην πηγαίνεις δεξιά και αριστερά. Αυτά για τα μηχανήματα. Πάμε παρακάτω. Οπότε, ως προς το ερώτημα, είναι η πειραματική μέθοδος. Μέχρι σήμερα έχουμε 14 προοπτικές μελέτες. Έχουμε 14... Συγγνώμη λίγο, να συμπληρώσω κάτι, ότι ίσως. Γιατί ο Γιάννης Βαρκαράκης είπε δεν το ξέρουνε. Ίσως επειδή όλες τώρα οι εταιρείες, επειδή αρχίζει να διαδίδεται και στα guidelines, γίνεται ένα το οποίο θα το έχουμε στη ζωή μας, δουλεύουν ανιαδώς για να φτιάξουν, να τις βελτιώσουν τις συσκευές. Έτσι, ξέρω ότι υπάρχουν ήδη τρία γνωστών εταιρείων που υπάρχουν, τρεις εταιρείες έχουν το επόμενο μοντέλο, το οποίο θα είναι βελτιωμένο. Και τότε θα μας αποκαλύψουν το προηγούμενο ήταν λίγο όπου να είναι. Έτσι. Είναι ανώριμα. Οριμάζει σιγά-σιγά. Είναι όπως ο πρώτος υπέρηχος, το πρώτο ρομπότ, ο πρώτος λιθοθρύπτης που ήταν τεράστια μπανιέρα και θα βελτιώνονται έτσι. Θα βελτιώνονται κάθε τρία χρόνια, θα έχουμε και ένα καινούριο τέτοιο μοντέλο. Οπότε έχουμε κλινικά δεδομένα από αυτές τις μελέτες. Υπάρχουν και ήδη 6 μεταναλύσεις. Τώρα να συνεχίσω εγώ. Τι προκαλούν τα ακουστικά κύματα στο πέος? Πώς λειτουργούν? Είναι μια ερώτηση που μας κάνουν πολύ συχνά. Θα μπορούσε να είναι ένα κομμάτι παρουσίασης από μόνο του. Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Σε αυτό το εξαιρετικό σχήμα από την ομάδα του Albersen σε ένα review στο Nature, προσπαθούν να συγκεντρώσουν λίγο τους μηχανισμούς, τους πιθανούς μηχανισμούς δράσης των ακουστικών κυμάτων όσον αφορά τη θετική λειτουργία. Να θυμηθούμε αυτό που μας είπε ο κ. Καλυβιανάκης για τη μακροεπίδραση, θετική φάση, και τη μικροεπίδραση, δηλαδή τη δημιουργία φυσαλίδων στην αρνητική φάση του κύματος, η σπηλαιοποίηση. Φαίνεται ότι εκρήγνονται αυτές οι φυσαλίδες. Δημιουργώντας ένα μικροτραύμα, έχουμε και επίδραση στο μονοξείδιο του αζότου, το οποίο οδηγεί σε αγκιοδιαστολή, αλλά και μέσω των βλαστοκυτάρων, όπως είπε ο καθηγητής, καταλήγουμε και μέσω κάποιων αυξητικών παραγόντων, καταλήγουμε στην αγκιογένεση. Και φαίνεται ότι υπάρχει και ένας μηχανισμός μέσω της επιδιόρθωσης νευρικών κυτάρων. Αυτό πολύ καλά κατάφερε να το αποδώσει σχηματικά ο Γιάννης Σοκολάκης μέσω της διατριβής του, και είχαμε και τη δημοσίευση στο Sexual Medicine, που προσπάθησε να συγκεντρώσει όλους τους μηχανισμούς από τη βασική έρευνα, και στην ουσία το σχήμα που είδαμε προηγουμένως μας το αναλύει λίγο παραπάνω, αναφέροντας όλους τους παράγοντες που ενεργοποιούνται και καταλήγουν στους διάφορους μηχανισμούς της αγκιογένεσης, την επίδραση στον ιστό. Είναι ένα εξαιρετικό paper που συστήνουμε να το διαβάσετε. Άρα, έτσι, άμα θέλουμε να πάρουμε επιγραμματικά τους 4 μηχανισμούς παθοφυσιολογίας θετικής λειτουργίας, η οποία είναι η αρτηρική αθυρωμάτωση, αντιμετωπίζεται με την αγκιογένεση. Η ενδοθυλιακή λειτουργία φαίνεται ότι έχουμε με τα ακουστικά αποκατάσταση της ενδοθυλιακής σηματοδότησης. Άμα πάρουμε την ισχυμία και την ίνωση που μπορεί να δημιουργήσει στη θετική λειτουργία, έχουμε την ενεργοποίηση βλαστοκυτάρων που επιδρά σε αυτό το επίπεδο. Και τέλος, άμα αναλογιστούμε την ευρωπάθεια, το κομμάτι της ευρωπάθειας, φαίνεται ότι και εκεί πέρα υπάρχει μια δράση. Αυτό το κομμάτι το ανέλησε μόλις τώρα ο κύριος Χατζηχρήστου. Μας ρωτάνε, υπάρχουν πολλά μηχανήματα, ποιο είναι το καλύτερο μηχάνημα, ποιο είναι το χειρότερο. Απάντηση δεν μπορεί να δοθεί. Υπάρχουν κάποια στοιχεία, δεν τα έχουμε όλα τα στοιχεία. Ακριβώς γιατί οι εταιρείες δεν έχουν αναλυτικά όλα τα στοιχεία όσον αφορά το focal zone, την ενέργεια, το βάθος που πάει η ενέργεια. Αυτό που μπορούμε να ξέρουμε και να λέμε αυτό είναι βάση μελετών, αυτό μπορούμε να πούμε. Έτσι, άμα δούμε ποια μηχανήματα έχουν μελέτες. Φαίνεται ότι από τα 6 μηχανήματα, τα 5 ήδη έχουν μελέτες. Οι περισσότερες μελέτες έχουν θετική επίδραση. Μιλάμε για SAM, RCTs και RCTs. Έχουμε κάποια μηχανήματα που δείχνουν, όπως αυτό της Wolf, που δείχνουν αρνητική επίδραση. Βέβαια, αυτή η μελέτη έχει δεχτεί πολύ κριτική ότι δεν εφαρμόστηκε το σωστό πρωτόκολλο. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Τη Urogold ακόμα το μηχάνημα δεν έχει μελέτες. Αλλά γενικά, σε γενικές γραμμές, φαίνεται ότι υπάρχει θετική επίδραση. Τώρα, πώς γίνεται η θεραπεία? Λοιπόν, η θεραπεία το έχουμε πει συχνά, αλλά καλό είναι να το επαναλαμβάνουμε, γιατί έχει νόημα πώς εφαρμόζεται η θεραπεία. Και μπορεί αυτό να έχει άμεσο αποτέλεσμα στην αποδοτικότητα της θεραπείας. Το πρώτο βήμα είναι να έχουμε αρκετή ποσότητα τζέλ. Είναι σημαντικό να μην τσιγκουνευτούμε, όπως λέει και ο καθηγητής, στο τζέλ. Πρέπει να μπει τζέλ, ώστε πριν αρχίσουμε τη θεραπεία να είναι όλη η επιφάνεια καλυμμένη με τζέλ.
Αυτό βοηθάει στο κάμπινγκ να μην έχουμε απώλεια ενέργειας. Είναι τεράστια τα ποσοστά απώλειας ενέργειας άμα δεν υπάρχει όλη η επιφάνεια. Έλα, πες το μυστικό στο τζέλ. Βάζω τζέλ επάνω και το απλώνω λίγο με το χέρι μου για να πάει παντού. Και προσοχή. Και άμα ήταν ο Ανδρέας Σκολαρίκης εδώ πέρα, φώναζε. Όχι πουδενή. Γιατί άμα το απλώσετε το τζέλ, κάνει bubbles και κάνει φραγμό στα ακουστικά κύματα. Και μπορεί να δημιουργήσει φυσαλίδες παντού, να βαράς και να μην πηγαίνει τίποτα στο πέος. Και να λες, μα γιατί, εδώ του βάλα τζέλ σόλο, το έκανα, έτσι. Αυτό το είναι το πρόβλημα, το ξέρουμε πολύ καλά από το λιθοθρύπτη. Όσοι έχουν εμπειρία από το λιθοθρύπτη, τα bubbles και μάλιστα υπάρχουν και μηχανήματα που έχουν σύστημα μικροκάμερα να αναγνωρίζει τις φυσαλίδες για να μην υπάρχουν μέσα φυσαλίδες. Έτσι γίνει αέρας, στο υγρό, άμα χτυπήσει εδώ πέρα σε μία μπάλα με νερό, στην άλλο σημείο παίρνει ακριβώς, δεν έχει καμία απώλεια κρουστικών, στον αέρα έχει τα πάντα. Είναι σαν τείχος που δεν περνάει τίποτα. Άρα πολύ σημαντικό να μας μείνει η λέξη φυσαλίδα. Ακούγεται αστείο, αλλά ειδικά όταν τελειώνει, επειδή στη βιασύνη πάνω, όταν τελειώνει το τζέλ και θέλουμε να βάλουμε να τελειώσει. Καλό είναι, άμα δεν έχουμε τζέλ και ακούμε αυτόν τον ήχο, το σαφούι που χάνει αέρα και δημιουργεί φυσαλίδες, καλό είναι να πάρουμε ένα καινούριο σωληνάριο τζέλ, να βάλουμε τζέλ ώστε να μην δημιουργούνται όλες αυτές τις φυσαλίδες. Ένα δεύτερο βήμα που είναι σημαντικό, να έχουμε σωστή λαβή του πέους. Αυτό στην αρχή εγώ το προσπερνούσα πολύ και την πατούσα, μου το είχε πει ο Δημήτρης ο Καλυβιανάκης. Άμα δεν έχουμε σωστή λαβή από τη βάλανο να ευθιάσουμε το πέος, μπορεί να οδηγηθούμε σε καταστροφική συνεδρία. Εγώ το έχω πάθει με το να μην έχουμε τον έλεγχο του πέους, να μας φεύγει, να μην μπορούμε να το κρατήσουμε και την ώρα που έχει αρχίσει το κρουστικό να χωνόμαστε, μην σταματήσουμε το κρουστικό ώστε να τοποθετηθούμε ξανά. Και πραγματικά έχω κάνει από τις χειρότερες συνεδρίες επειδή βιάστηκα στην αρχή να μην πιάσω καλά από τη βάλανο το πέος και να το ευθιάσω. Άρα παίρνουμε μια γάζα, εγώ προσωπικά χρησιμοποιώ μια γάζα, τραβάμε τη βάλανο, την ακροποστία την τραβάμε πίσω, κρατάμε τη βάλανο τεντωμένη ώστε να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε σωστά τα ακουστικά. Τώρα, το πρωτόκολλο εφαρμογής των ακουστικών κυμάτων, μπορεί κάθε μηχάνημα προτείνει, κάποια μηχανήματα προτείνουν τα πρωτόκολλά τους. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να έχουμε μια συνεχόμενη, με το μηχάνημα της Ντορνέ, μια συνεχόμενη επαφή της κεφαλής με το πέος. Ξεκινάμε στα σειραγκώδη σώματα και πηγαίνουμε μέχρι τα σκέλη που είναι ακριβώς δεξιά και αριστερά. Με μια ενιαία κίνηση πάνω-κάτω, συνεχόμενη. Εδώ μπορείτε να δείτε ενδεικτικά, απεικονιστικά πώς γίνεται. Όταν εφαρμόζουμε, πρέπει να προσέξουμε κάποιες αρχές, δηλαδή να προσέξουμε την ουρήθρα, να μην εφαρμόσουμε την ενέργειά μας στην ουρήθρα και όχι στο αγκιονευρώδες δεμάτιο. Τώρα, η σωστή επιλογή είναι εδώ, όπως βλέπετε, και όχι να κατεβαίνουμε πάνω στο κόκαλο. Γιατί όχι πάνω στο κόκαλο, θα μας το πει ο ασθενής, λίγο που φεύγουμε προς το κόκαλο, τεινάζει το ασθενής, πονάει, θα μας το δείξει από μόνος του ότι είμαστε σε λάθος σημείο. Τώρα, έχει σημασία την ενέργεια που δίνουμε, πώς τη δίνουμε και πώς την κατανέμουμε. Αυτό είναι ένα ωραίο σχήμα. Και αυτό είναι, συγγνώμη Γιάννη, και αυτό είναι που σας είπα. Θα ήθελα από όλες τις εταιρείες να έχουν κάνει αυτές τις μετρήσεις και να έχουμε αυτή την εικόνα. Από όλες τις εταιρείες. Αυτό θα ήθελα. Και αυτό θα ζητάτε. Δυστυχώς δεν θα πάρετε απάντηση. Σε αυτό το σχήμα η Ντορνιέ μας δείχνει ότι πηγαίνοντας από τη δεξιά πλευρά έχουμε το Energy Flux Density στο 0,06. Είναι μέχρι περίπου στη μέση της απόστασης και βλέπετε εδώ ότι φθήνει ενέργεια. Πηγαίνοντας από την άλλη πλευρά έχουμε το αντίστοιχο, άρα σαν αποτέλεσμα έχουμε την ενέργεια και στα δύο σκέλη να είναι ισόποση. Η θέση και ουσιαστικά δεν υπήρχαν μετρήσεις του πέους. Κάθισαν ο κ. Καλυβενάκης με τον κ. Μικονιάτη, έκαναν μετρήσεις σε 100 ανθρώπους, πόσα ήταν και με υπερήχους και με μεζούρες και για να έχουμε διπλό τσεκάρισμα και οι εταιρείες δεν έχουν ασχοληθεί ακόμα να μετρήσουν το πέος, να δούνε πόσο είναι αυτό που πάμε να χτυπήσουμε και πόσο να κάνουμε το focus. Δηλαδή αυτό που λέμε τώρα ότι είναι 4 εκατοστά δεν είναι, έχουν την πληροφορία. Αλλά θα... Και αυτό παιδιά, τώρα με την ευκαιρία να το δημοσιεύσουμε όλα αυτά τις μετρήσεις που έχετε κάνει, γιατί σας πήρε ένα χρόνο να μαζέψετε όλες τις μετρήσεις. Να τα δημοσιεύσουμε για να είναι χρήσιμα για τον κόσμο. Να τα ξέρει. Έτσι, προχωρώντας τη θέση, η θέση που επιλέγουμε είναι η θέση βατράχου. Είναι πραγματικά μια θέση που μας διευκολύνει να έχουμε πρόσβαση και στο πέος και στα σκέλη πιο εύκολα. Είναι η πιο βολική θέση που δέχονται και ασθενείς. Κάποιοι και σε προηγούμενα συνέδρια λένε γιατί όχι σε boom. Θεωρούμε ότι είναι η πιο βολική θέση. Γενικά για τον άνδρα να μπει σε θέση boom είναι λίγο άβολο και όσες φορές έτσι το συζητήσαμε δεν θα θέλανε να είναι σε αυτή τη θέση. Τώρα. Τώρα, ερχόμαστε σε ένα ερώτημα το οποίο μας απασχολεί και το συζητάμε και εμείς και οι ασθενείς το συζητάνε. Υπάρχει ιδανικό πρωτόκολλο μέχρι σήμερα?
Ας δούμε λίγο πώς ξεκίνησαν τα ακουστικά. Είπαμε το 2010 η πρώτη επιμελωτική μελέτη, όπου το σχήμα θεραπείας που εφαρμόστηκε ήταν για τρεις εβδομάδες, δύο φορές την εβδομάδα, ένα σύνολο θεραπείων δηλαδή 6, ακολουθούσε ένα κενό 3 εβδομάδων και ξανά επαναλαμβανόταν άλλες 6 συνεδρίες. Το πρωτόκολλο αυτό ορίστηκε κάπως αυθαίρετα, υπό την έννοια ότι δανειστήκαμε από άλλες ειδικότητες που το χρησιμοποιούσαν, όπως η καρδιολογία. Οπότε έτσι ξεκίνησε, αλλά στην πορεία υπήρξε σκέψη τελικά αυτό είναι το ιδανικό πρωτόκολλο για τη στήση ή θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγματα και να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα. Επειδή έχουν γίνει πολλές μελέτες και νομίζω θα χανόμαστε να δείχνουμε πίνακες και διαγράμματα. Αυτή είναι όλη η διατριβή, οι τρεις μελέτες της διατριβής του Δημήτρη του Καλυβιανάκη, έτσι, το ξέρετε. Προσπάθησα... Οι οποίες έχουν δημοσιευθεί όλες, μπορείτε να τις βρείτε τα papers, αλλά τώρα θα σας πει το zoom, δηλαδή πού κατέληξε στα 6 χρόνια έρευνας. Οπότε προσπαθώντας έτσι να καθορίσουμε ένα πιο ιδανικό πρωτόκολλο για τη θετική δυσλειτουργία, ήταν τρεις παράμετροι που θα έπρεπε να εξετάσουμε. Πόσες συνεδρίες θα υποβάλουμε τον ασθενή, πόσες φορές την εβδομάδα και σε τι ενέργεια. Όσον αφορά τις συνεδρίες, δοκιμάσαμε 6, 12 και 18 και αυτό πρακτικά που είδαμε ότι υπάρχει ένα αθρηστικό αποτέλεσμα. Δηλαδή στις 6 συνεδρίες έχουμε κλινικά και στατιστικά βελτίωση, στις 12 ακόμα περισσότερο και αν προσθέσουμε άλλες, είναι δοσοεξαρτώμενο όπως θα δούμε και παρακάτω. Τώρα, 1, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα δεν υπήρχε ξεδιαφορά όσο αφορά την κλινική και στατιστική βελτίωση. Δεν χρειάζεται να υπάρχει ενδιάμεσα κενό αυτών των 3 εβδομάδων που είδαμε στο πρώτο πρωτόκολλο και φάνηκε ότι υπάρχει ασφάλεια και 1, 2 και 3 φορές την εβδομάδα αν εφαρμόζουμε τη θεραπεία. Καλό να υπάρχει όμως μια μέρα κενό ανάμεσα στις συνεδρίες. Συγγνώμη, λίγο μια διακοπή. Ένα πολύ ενδιαφέρον πάνω σε αυτό το δεν χρειάζεται, γιατί εμείς θα κάναμε σε τακτά διαστήματα, έτσι. 1, 2 ή 3 φορές την εβδομάδα. Πήραμε από ένα reviewer σε ένα άρθρο, σε μια μελέτη μας. Και θες να το πεις, Γιάννη, το reviewer, ποια είναι η σκέψη του. Τέλος πάντων, μην καθυστερούμε. Η σκέψη ήταν ότι μήπως όμως να κάνετε και μια άλλη μελέτη που να τα κάνετε έτσι όπως τα λέτε, αλλά και να κάνετε 6 αναδίμηνο, ούτως ώστε ο ιστός να έχει χρόνο να πάρει επάνω του, να το πω λίγο λαϊκά απλά. Και είδα και απαντήσαμε αυτή πάρα πολύ, που ευχαριστούμε πολύ, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη. Είναι και αυτό μια μελέτη για το μέλλον. Πάμε παρακάτω. Εδώ ένα τυπογραφικό λάθος όσον αφορά την ενέργεια είναι 0,06. Εδώ δοκιμάσαμε 2 επίπεδα ενέργειας, ένα μικρότερο και ένα μεγαλύτερο. Φαίνεται ότι στη μεγαλύτερη ενέργεια υπάρχει μια τάση για καλύτερα αποτελέσματα και ότι και τα 2 ήταν εξίσου ασφαλές, δεν καταγράφηκε έτσι κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Οπότε ερχόμαστε πρακτικά αυτό που είπαμε προηγουμένως να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Φαίνεται λοιπόν ότι το θεραπευτικό αποτέλεσμα είναι δοσοεξαρτώμενο. Εδώ φαίνεται ασθενείς οι οποίοι υποβλήθηκαν σε 6 συνεδρίες. Όταν ήρθαμε λίγο αργότερα να προσθέσουμε άλλες 6 συνεδρίες, βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιπλέον βελτίωση. Και αντίστοιχα εδώ, ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε 12, όταν προσθέσαμε άλλες 16 και φτάσαμε στις 18, υπήρχε πάλι ένα επιπλέον όφελος όσον αφορά το IIF Rectal Function Score. Και εδώ νομίζω αποτυπώνεται ακόμα καλύτερα 6, 12 και 18 συνεδρίες και βλέπουμε πόσο μεταβάλλεται το IIF score. Τώρα αυτό πρακτικά... Διόφθα λίγο. Βλέπετε, δεν μπορώ να το καταλάβω, είναι σε ξέρεις τη μελέτη, Δημήτρη. Το αρχικό point επάνω είναι με τη μέγιστη δόση PDE5. Γίνεται washout, σταματάνε για ένα μήνα και κάνουν το IIF. Πάνε στο baseline κατακρεμνίζεται και μετά... κάποιοι έκαναν 6, η κόκκινη γραμμή, 12 η μπλε και η 18 το πράσινο. Βλέπετε ότι είναι καθαρά δοσοεξαρτώμενο. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το κάναμε στις 2 μελέτες του Δημήτρη. Και η άλλη μελέτη, που ήταν και μεγαλύτερη γιατί είχε 96 άτομα, αναπαρήγαγε αυτό το μοντέλο. Άρα σε 2 συνεχόμενες μελέτες βλέπουμε τη δοσοεξάρτηση και όπου βλέπουμε ότι ουσιαστικά... Οι 12 συνεδρίες, για να το πούμε κάπου χοντροειδέστατα, χωρίς απόδειξη, αλλά επειδή πάμε στη μέγιστη, ίσως ανταποκρίνεται στη μεσαία δόση των φαρμάκων και το 18 σχεδόν φτάνει, βλέπετε ότι δεν φτάνει, τη μέγιστη δόση φαρμάκων. Αυτά.
Επίσης, εδώ αξίζει ίσως να επισημάνουμε ότι φάνηκε ότι δεν υπάρχει διαφορά αν κάποιος κάνει τις 6 συνεδρίες του και αργότερα επαναλάβει άνετα σε 6, δεν χάνεται το θεραπευτικό αποτέλεσμα, ότι πλησιάζει και είναι το ίδιο με αυτόν που κάνουν εξ αρχής 12 συνεδρίες. Και όσον αφορά, αντίστοιχα βέβαια αυτό εκτός από το IIF, όσον αφορά και τη γλυκά σημαντική διαφορά, φαίνεται αντίστοιχα ότι στους... Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Χωρίζουμε τους ασθενείς σε ήπια, μέτρια και σοβαρή αισθητική δυσλειτουργία. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να έχουν διαφορετική βελτίωση στο IIF score για να το δουν ήδη κλινικά σημαντικά. Οπότε, δηλαδή, ένας ασθενής με ήπια αισθητική δυσλειτουργία, αν βελτιώσει 2 μονάδες, θα καταλάβει τη διαφορά. Δεν ισχύει όμως για ένα ασθενή που έχει σοβαρή αισθητική δυσλειτουργία, που θα πρέπει να τη βελτιώσει κατά 7 μονάδες. Οπότε, πρακτικά αυτό είναι το MCID. Φάνηκε λοιπόν ότι οι ασθενείς με περισσότερες συνεδρίες είχαν καλύτερα αποτελέσματα. Και όσον αφορά τους αναστολείς φωσφοδιαστεράσεις τύπου 5, όπως είπαμε, επιτυχάνεται υψηλότερο σκορ με τους αναστολείς φωσφοδιαστεράσεις. Στις 18 όμως συνεδρίες φαίνεται ότι πλησιάζει την αποτελεσματικότητα των φωσφοδιαστεραστών τύπου 5 και η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική. Εμάς οι ασθενείς που είχαμε στις μελέτες αυτές ήταν απαντητές στα φάρμακα, ναι. Ήταν inclusion κριτήριο σε όλες τις μελέτες. Ότι θα πρέπει η πρώτη μελέτη που κάνουμε τρέχει τώρα σε non-responders. Και είναι μελέτη placebo control. Αλλά μέχρι τώρα όλοι έπρεπε να ανταποκρίνονται στους PDE5. Ναι, ναι. Θα να το δεις. Υπάρχουν αναλύσεις. Τώρα, συνεχίζοντας, μια ερώτηση που μας γίνεται είναι μπορώ να κάνω, έκανα 6, μπορώ να κάνω άλλες 6, να κάνω 12 γιατρέ, έκανα 12, μπορώ να κάνω άλλες 6. Πόσες συνεδρίες, μπορεί να έχω κάποιο θέμα ασφάλειας με πολλές συνεδρίες? Αυτό μπορούμε να απαντήσουμε πάντα βάση στηριζόμενη στη βιβλιογραφία είναι ότι μέχρι τις 18 συνεδρίες που έχουμε κάνει εμείς στους ίδιους, στην ίδια ομάδα ασθενών να έχουν λάβει 18 συνεδρίες, δεν δημιουργήθηκε κάποιο θέμα ασφάλειας. Από εκεί πέρα, πάνω από 18 συνεδρίες, οι πιθανότητες λένε ότι δεν θα υπάρχει θέμα ασφάλειας, αλλά άμα θέλουμε να μείνουμε στην βιβλιογραφία... Πρακτικά, κλινικά, επειδή να σας πω την εμπειρία μου, ότι έχω ασθενείς οι οποίοι πριν 8 χρόνια έκαναν 12 συνεδρίες, μετά πριν 4 χρόνια έκαναν και άλλες 12, επανέλαβα για να επανέλθουν για να κάνουν συντήρηση. Και βέβαια, όσο πιο επιβαρημένοι είναι με ο ζαχαρός διαβήτης, είναι το πολύ κακό προγνωστικό που είναι λογικό, θέλουν πιο συχνά για να μην περάσουν το σημείο που πλέον δεν θα τους πιάνει τίποτα. Περνάμε στην ερώτηση πόση ώρα θα μου πάρει γιατρέ όταν έρθω, πόσο διαρκεί μια συνεδρία. Πιστεύω ο αριθμός που θα μας μείνει είναι το 20 λεπτά. Από μηχάνημα σε μηχάνημα ποικίλει το active time, δηλαδή ο χρόνος κρούσης. Αλλά γενικά, σαν session time σε όλα τα papers, δίνεται περίπου το 20 λεπτό. Άρα μπορούμε να απαντήσουμε ότι περίπου η θεραπεία θα διαρκέσει ένα 20 λεπτό. Άμα χρειάζεται αναισθησία και άμα θα πονέσω, και εδώ μπορούμε να δώσουμε μετά από 10 χρόνια μελετών που έχουν δείξει ότι μπορούμε να δώσουμε απάντηση που έχουν δείξει ότι είναι μια ανώδυνη μέθοδος και δεν χρειάζεται να γίνει τοπική αναισθησία για να εφαρμοστεί. Τώρα, άμα είναι γενικά ασφαλής η μέθοδος, είναι και αυτό μια ερώτηση που γίνεται. Άμα θέλουμε να μιλάμε για βραχυπρόθεσμη και μεσοπρόθεσμη ασφάλεια μέσω των μελετών, ναι, είναι μια ασφαλής μέθοδος. Τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια τη βάζουμε ως unknown, γιατί γίνεται ένα debate ότι δεν έχουμε ελέγξει αυτούς τους ασθενείς στη δεκαετία και κυρίως αναφέρεται από κάποιους reviewers ειδικά ότι τι θα γίνει, μήπως έχουμε κάποια πιθανότητα ενός περονή. Η αλήθεια είναι μακροπρόθεσμο follow-up δεν έχουμε, άρα άμα θέλουμε να μείνουμε στα βραχυπρόθεσμα και στη μεσοπρόθεσμη ασφάλεια, μπορούμε να πούμε ότι είναι γενικά μια ασφαλής μέθοδος. Καλά, μακροπρόθεσμο δεν θα γίνει ποτέ γνωστό, με ναι. Το νόημα ότι σε αυτές τις παθήσεις, ποιος θα σου έρχεται για 10 χρόνια, 2 φορές το χρόνο, επειδή εσύ θέλεις να κάνεις μια μελέτη και να μπει το όνομά σου. Δεν θα έρθει κανένας. Και προφανώς τώρα για να γίνει υπερονή και τα λοιπά, εγώ το θεωρώ ότι είναι αστείο γιατί είναι ακουστικό κύμα. Κάνει ένα τραυματισμό, άμα ήταν, επειδή έχουμε κάνει στις μελέτες, που αυτές που έχουμε κάνει σε όλους, κάναμε grayscale ultrasonography σε όλα τα ραντεβού που είχαμε, έτσι, για να δούμε, και πριν και μετά δηλαδή. Άμα είχε κάνει ένα τραύμα και είχε αρχίσει, θα πιάναμε στο grayscale για να εξελιχθεί. Οπότε θεωρώ ότι δεν πρόκειται να γίνει, αλλά δεν έχει και νόημα η ερώτηση. Να ρωτήσω κάτι, αν παίρνει αντιπηκτικά ο άρρωστος, υπάρχει αντέδειξη? Το έχουμε παρακάτω. Το έχουμε παρακάτω.
Τώρα, τι βελτίωση επιτυχάνεται και σε πόσο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν από τις μελέτες ότι τις αναλύσεις που έχουμε ότι η αποτελεσματικότητα είναι σε διάστημα από 1 έως 3 μήνες και η βελτίωση στο IIF score είναι από 2,5 έως 4. Αυτά έχουμε από τις. Και επίσης ένα ερώτημα που έχουμε είναι αν υπάρχει επίσημη ένδειξη για την εφαρμογή τους. Πλέον υπάρχει σαν σύσταση, σαν θεραπεία πρώτης γραμμής για τις επιτυχητικές λειτουργίες στις κατευθυντήρες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο ερώτημα. Αν επιτρέπεται η χρήση αναστολέων φωσφοδιαστεράσης κατά τη διάρκεια των θεραπείων. Πρακτικά σε αυτό δεν έχουμε μελέτες ακόμα. Δεν υπάρχει κάποια μελέτη που αποδεικνύει ότι, αλλά γίνονται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει ισπανική μονομία που έχει δείξει μάλλον. Μάλλον ότι υπάρχει κάποια. Τώρα, αυτό πάντως που υπάρχει σαν παρατήρηση, έχει φανεί ότι ασθενείς που είχαν καλύτερη ανταπόκριση στους αναστολής φωσφοδιάστερες 5 έχουν και μεγαλύτερη ανταπόκριση στη θεραπεία με τα κρωστικά κύματα. Τώρα, πόσο διαρκεί το θετικό αποτέλεσμα μετά τα κρουστικά κύματα. Είναι μια ερώτηση που γίνεται ότι πόσο θα κρατήσει. Η καλύτερη μελέτη για να μπορέσουμε να δώσουμε κάποια απάντηση σε αυτό έγινε από την ομάδα του Βάρντι, από την ομάδα του Ισραήλ, που έκανε τη μελέτη με το μεγαλύτερο follow-up. Παρακολούθησε όλους τους ασθενείς από διάφορα πρωτόκολλα που είχαν εφαρμοστεί, από διάφορες μελέτες που είχαν δημοσιευθεί, για 2 χρόνια. Συμπεριέλαβε 156 ασθενείς και είδανε ότι το 63,5% στον πρώτο μήνα είχαν βελτιωθεί. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια αυτού του διετούς follow-up, παρατηρήθηκε μια σταδιακή πτώση. Έτσι, περίπου η μισή ασθενής από τους 99 που είχαν βελτιωθεί στην αρχή, φάνηκε να έχουν κλινικά σημαντική βελτίωση στα 2 χρόνια. Δηλαδή, είχαν διατηρήσει περίπου η μισή ασθενής είχαν διατηρήσει αυτή τη βελτίωση. Το ερώτημα είναι, ασθενή με ασθενή έχει διαφορά στο πώς θα ανταποκριθεί στα ακουστικά κύματα. Και από ό,τι φαίνεται πολύ ωραία σε αυτό το σχήμα, φαίνεται το λογικό ότι ανάλογα από τη βάση του προβλήματος από το οποίο ξεκινάμε, έτσι είναι και η πτώση στην πορεία του χρόνου. Άρα, οι ασθενείς που είχαν σοβαρή στη δική της λειτουργία, φαίνεται ότι στους 24 μήνες έχουν χάσει σε μεγάλο ποσοστό το όφελος από τα ακουστικά κύματα. Ενώ φαίνεται ασθενείς που ήταν σε non-severe, σε μη σοβαρή στη δική της λειτουργία, μέτρια ή ήπια στη δική της λειτουργία, φάνηκε ότι το 50% διατήρησαν το αποτέλεσμα. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι οι διαβητικοί ασθενείς φάνηκε ότι είναι η χειρότερη ομάδα, το χειρότερο group. Έτσι, οι ασθενείς που ήταν διαβητικοί στο σύνολό τους χάσανε την θετική επίδραση των κρουστικών. Ενώ μη διαβητικοί ασθενείς φάνηκε ότι σε 76% αυτών των ασθενών είχαν διατηρήσει θετική επίδραση. Άρα αυτό να μας μείνει ότι ανάλογα από τη βάση από την οποία ξεκινάμε φαίνεται και η διάρκεια του αποτελέσματος. Τώρα, το ερώτημα, ερχόμαστε στο ερώτημα, άμα αυτή η μέθοδος αντιδείκνει στους ασθενείς που παίρνουν αντιπικτικά, εγώ γιατρέ παίρνω συνδρόμο, εγώ γιατρέ παίρνω Plavix, τι μπορώ να κάνω. Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να κάνουμε μια pool data ανάλυση από τις μελέτες μας. Βρήκαμε σε 35 άτομα τα οποία κάναν χρήση αντιμυπατελικών και αντιπικτικών. Προσπαθήσαμε να δούμε αν αυτά τα άτομα είχαν κάποιο συμβάν αιμορραγίας. Αυτό που κάναμε για να ελέγξουμε είναι ότι αυτά τα άτομα τα ελέγξαμε και κλινικά και από το ιστορικό τους να μας αναφέρουν άμα είχαν κάποιο επεισόδιο αιμορραγίας, αλλά και κάνοντας υπέρηχο και στον πρώτο μήνα και στον τρίτο μήνα του follow-up, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν έχουμε κάποιο υποκλινικό αιμάτωμα. Αυτό που είδαμε είναι ότι δεν είχαμε συμπτώματα αιμορραγίας. Μπορούμε να πούμε ότι γενικά είναι μια ασφαλής μέθοδος. Ένα ερωτηματικό ίσως είναι οι ασθενείς που παίρνουν διπλή αντιμυπατελική αγωγή και έχουν τη μέγιστη ενέργεια, έχουν λάβει πρωτόκολλο με τη μέγιστη ενέργεια στα μέγιστα sessions. Η αλήθεια είναι τέτοιο ασθενή δεν είχαμε, άρα δεν μπορούμε να εξαγάγουμε ένα αποτέλεσμα. Off the record από τις μελέτες που τρέχουμε τώρα έχουμε τέτοιους ασθενείς και δεν έχει παρατηρηθεί κάποιο συμβάν ως τώρα αιμορραγίας και πλησιάζουμε στους 6 μήνες follow-up. Άρα μπορούμε να πούμε ότι αυτή η μέθοδος είναι ασφαλής σε ασθενείς με αντιπικτικά. Κάνω τώρα γιατί ουσιαστικά έχουμε 4 κλινικά πρωτόκολλα που τρέχουν. Βέβαια θα μου πείτε είναι και το placebo arm μέσα, γιατί όλες έχουν placebo arm. Οπότε θα μου πείτε από τους 300 αρρώστους ασθενείς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ένας αριθμός. Άμα έχεις μαζέψει και έχεις σε κλινικά πρωτόκολλα 700-800 ασθενείς, από εκεί και πέρα νομίζω ότι για την ασφάλεια έχεις πιστεί. Θα είχες τα συμβάματα, δηλαδή. Περνώντας τώρα σε μια άλλη πάθηση που σιγά-σιγά αρχίζει να βγαίνει στο προσκήνιο όσον αφορά τη σύνδεσή της με τα ακουστικά κύματα και άμα έχουν αποτέλεσμα σε αυτήν, είναι η χρόνια προστατήτιδα.
η μη βακτηριακή, το χρόνιο πυλικό άλγος. Από ό,τι φαίνεται, έχει εφαρμογή η θεραπεία και στην νόσο αυτή. Το δικό μας θεραπευτικό παράθυρο προσπαθήσαμε σχηματικά να το αποδώσουμε εδώ πέρα, επειδή και χθες έγινε η ερώτηση πού εφαρμόζεται στο ΠΕΟΣ. Εφαρμόζεται σε αυτή την περιοχή, σε αυτό κυκλάκι. Βέβαια, ασθενή με ασθενή έχει διαφορά. Προσπαθούμε, άμα μπορούμε, να έχουμε κάποια κίνηση δεξιά και αριστερά. Υπάρχουν ασθενείς που δεν στο επιτρέπουν αυτό και απλά τοποθετείς το πρόβ σου εκεί πέρα στην περιοχή του περινέου και δεν έχεις τη δυνατότητα μεγάλου εύρους κινήσεων. Αυτά τα δείξαμε και χθες. Το αποτέλεσμα φαίνεται ότι είναι θετικό. Έχουμε τρεις στοιχειοποιημένες μελέτες, διαφορετικά πρωτόκολλα, διαφορετικά βάθη. Είπαμε, αυτά είναι τα προβλήματα με τα ακουστικά κύματα όσον αφορά το σχεδιασμό τους. Αλλά φάνηκαν αυτές οι μελέτες ότι στο ερωτηματολόγιο αυτό που αναλύσαμε χθες της προστατήτιδας, ότι είχαν κλινικά σημαντική βελτίωση σε σχέση με το SAM group. Το active group είχε μεγαλύτερη βελτίωση σε σχέση με το control group. Το Cochrane Review, όπως αναφέραμε. Να ρωτήσω χθες κάτι, συγγνώμη. Ναι. Όταν κάνετε στο ΠΕΟΣ, είπατε ότι αποφεύγετε την ουρήθρα. Εδώ στην προστατήτιδα, εκεί στο περίνεο, τι... Να το διορθώσω λίγο. Δεν θέλουμε να χάνουμε την ενέργεια στην ουρήθρα. Όχι, δεν θα πάθει τίποτα η ουρήθρα. Έτσι. Αυτό που λέει και αποφεύγουμε είναι γιατί θέλουμε να στοχεύσουμε, γιατί στην ουρήθρα δεν έχει νόημα. Άλλος έχει πρόβλημα στήσης. Αν μας φύγει η ενέργεια στην ουρήθρα, είναι χαμένη ενέργεια. Από αυτή την έννοια. Όχι από το ότι αν πάει στην ουρήθρα θα γίνει κάτι. Έτσι. Και μάλιστα, παραδείγματος χάρη, για να σας πω κάτι, ότι εγώ έχω στείλει να κάνουν κουστικά δύο κατάγματα ΠΕΟΣ που είχα, για να μην κάνουν μετά περονιέ που χειρουργήσα. Και πραγματικά έγινε πολύ πιο γρήγορα η επούληση και πολύ πιο ήπια. Και κομμένα στη μέση, τεράστιες πλάτες. Χωρίς μετά την επέμβαση. Ναι, φυσικά. Αλλά αμέσως που πέσει. Άρα, σε αυτό το systematic review του Cochrane φαίνεται ότι τα ακουστικά είναι μία από τις δύο μεθόδους μαζί με τον βολινισμό, όπως είπαμε, που είχαν θετικό θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και επίσης φαίνεται ότι τα ακουστικά μπορεί να είναι αποτελεσματικά και σε ανθεκτικές περιπτώσεις. Δηλαδή, έχουμε κάποια paper που δείχνουν ασθενείς που πήραν προηγούμενες γραμμές θεραπείας και δεν είχαν ανταποκριθεί, ότι κάνοντας ακουστικά φάνηκε μια στατιστικά σημαντική βελτίωση. Αυτές είναι πολύ ωραίες εργασίες, γιατί είναι στις απελπισμένες καταστάσεις. Αυτοί είχαν πάρει όλα. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι όπως οι προηγούμενες που έδειξε placebo control, αλλά είναι refractory σε όλα. Δηλαδή, έχουν πάρει αντιβιωτικά, έχουν πάρει αλφα blockers, έχουν πάρει ό,τι υπάρχει και δεν απαντούσανε. Και γι' αυτό είναι το ενδιαφέρον από αυτές τις μελέτες. Μια ερώτηση θα γίνω. Ναι. Ειδικά αυτή η μελέτη από την Κίνα του Γκου είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί είναι η μοναδική θεραπεία που έρχεται ουσιαστικά να καλύψει στο U-point, το organ specific, αυτά δηλαδή που δεν μπορούν να καλύψουν τα φάρμακα ουσιαστικά. Είναι πολύ σημαντικό. Και μάλιστα εμείς συζητάμε και με τον κύριο Χατζηχρήστο ότι το U-point, όπως και ο δημιουργός του, είπε ότι το δίνει προς την επιστημονική κοινότητα και ότι δεν είναι απόλυτο, γιατί δίνει και κάποιες ενδεικτικές θεραπείες. Και είπε ότι στην πάρα του χρόνου θα πρέπει να προσθεθούν κάποιες θεραπείες. Τα ακουστικά κύματα στο αρχικό paper του U-point δεν υπάρχουν πουθενά. Ενώ φαίνεται από όλες τις μελέτες και τυχιοποιημένες που βγήκαν μετά από τη δημιουργία του, ότι έχουν θέσει αρκετούς τομείς του U-point. Άρα θα πρέπει να γίνει μια ανανέωση ίσως των θεραπευτικών επιλογών βάσει U-point. Έτσι βλέπουμε ότι έχει θέση. Έχει θέση και σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες. Φαίνεται ότι έχει ένα additive effect, επιπλέον θεραπευτικό αποτέλεσμα. Το δικό μας πρωτόκολλο δεν θα μείνω, το δείξαμε και χθες. Αυτό που εφαρμόζουμε εμείς στην κλινική είναι μια SAM control μελέτη, όπου γίνεται μαγνητική τομογραφία προστάτη πριν και μετά. Γίνεται ένας baseline έλεγχος. Εφαρμόζονται 6 θεραπείες, μία θεραπεία τη βδομάδα και υπάρχει ένα εξάμηνο follow-up και αναμένουμε τα τελικά αποτελέσματα σε λίγο καιρό. Εντάξει, γιατί κάποιοι δεν ήταν χθες και το είπα. Ναι. Το interim report είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα προς τον πόνο από τη διατριβή του Γιάννη, την πρώτη μελέτη διατριβή. Τώρα σχεδιάζουμε τη δεύτερη διατριβή, όπου για να δούμε αν μπορεί να γίνει έτσι καλύτερο. Να βρούμε ένα πρωτόκολλο το οποίο θα είναι ακόμα πιο αποτελεσματικό σε αυτούς τους ανθρώπους. Έτσι. Αλλά ένας μπορώ να σας πω, ότι κόβουν όλα τα φάρμακα. Κόβουν τα αντιπνευμονώδη, κόβουν τα παυσίπονα, μέχρι εκεί πέρα είναι μια χαρά. Τώρα, κλείνοντας, ποιος είναι ο ρόλος των ακουστικών κυμάτων στην Περονή. Φαίνεται, είναι μια παλιά ιστορία. Είχαν δοκιμαστεί τα ακουστικά κύματα για την νόσο Περονή. Οι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, δεν θα σας κουράσω, υπάρχουν στη βιβλιογραφία πώς πιθανόν να επιδράνουν τα ακουστικά κύματα
στην Όσο Περονή. Τα κλινικά δεδομένα που έχουμε είναι αυτές οι τρεις στοιχειοποιημένες μελέτες που προσπαθήσαμε εδώ να βάλουμε, να συγκεντρώσουμε τι επίδραση έχουν ως προς το μέγεθος της πλάκας, ως προς την ελάττωση του πόνου, ως προς την κάμψη, στη μείωση της κάμψης και ως την επίδραση σεξουαλική λειτουργία. Έχουμε λίγο αντικρουόμενα αποτελέσματα. Αυτές οι randomized μελέτες μεταναλύθηκαν σε δύο μεταναλύσεις, που και εδώ ακριβώς δεν έχουμε τα ίδια αποτελέσματα, γιατί εδώ προκύπτουν τα προβλήματα που λέμε ότι κάθε μελέτη, η μεθοδολογία της είναι διαφορετική και μπορεί να σε οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε επιγραμματικά είναι ότι στην κάμψη φαίνεται ότι δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Στον πόνο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει βελτίωση του πόνου. Και το ίσως είναι όσον αφορά το μέγεθος της πλάκας και όσον αφορά την επίδραση στη σεξουαλική λειτουργία. Τώρα κλείνοντας, φαίνεται να έχει θέση, αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι φαίνεται ότι η θεραπεία της θετικής λειτουργίας πηγαίνει προς τις πολυτροπικές θεραπείες και φαίνεται... Να κάνουμε λίγο εδώ, συγγνώμη, ένα διάλειμμα. Λοιπόν, για να γίνει λίγο και λίγο. Ναι. Για πέστε μου, νόσο Περονιέ, είναι μία πάθηση, πολλές παθήσεις, τι γίνεται? Πώς χωρίζονται? Έχουμε δύο βασικά φάσεις, έτσι, που είναι εντελώς διαφορετική πάθηση η μία από την άλλη. Πάει το μυαλό σας ποια είναι η πρώτη μία φάση και ποια είναι η άλλη. Έχει άλλη παθοφυσιολογία από πίσω, άλλο τρόπο θεραπείας, άλλη διαδικασία και μετά γίνεται ένα άλλο πράγμα. Λοιπόν, εσύ απαγορεύεται να μιλάς. Okay. Λοιπόν, είναι δύο. Μία είναι η οξία φάση και μία είναι η χρόνια. Η οξία φάση με τη χρόνια φάση δεν έχουν καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Όταν έχει κάνει την πλάκα, είναι παζεστομένη, δεν πονάει και πιάνεις εκεί πέρα ένα πράγμα το οποίο στον υπέρηχο είναι παζεστομένο, χοντρό κτλ., τέλειωσε. Εκεί πέρα είναι λήξη του θέματος. Είναι λήξη. Δεν έχει ένδειξη ούτε για ακουστικά ούτε για τίποτα. Όλα είναι τζάμπα. Δεν έχει ένδειξη ούτε για οτιδήποτε χάπι που δεν υπάρχουν χάπια που να δρούνε. Έτσι, αλλά ούτε ακόμα και την αύξηση της αιμάτωσης για να βελτιωθεί η κατάσταση. Το ότι τα ταλαφύλλη που δίναμε τη συνημερήσια δόση. Έτσι, καμία φάση. Και εμείς, ενώ στην οξία, η παθοφυσιολογία είναι, προχωράει. Έχεις μια κάκωση, έχεις μια βλάβη, έχεις μια φλεγμονή εκεί πέρα που προχωράει. Και ξέρετε ποια είναι η πράξη μας σήμερα? Είναι ακριβώς η χειρότερη. Στην οξία φάση το στέλνουμε σπίτι του και του λέμε περίμενε, πάρε κανένα εβιόλ, κάτι τέτοιο, που δεν, όλα αυτά που δεν κάνουν τίποτα, για να περάσει και θα περάσει και ο πόνος, θα περάσει τέτοια μέχρι να οριστικοποιηθεί για να δούμε μετά τι θα κάνουμε χειρουργείο και τα λοιπά, και χάνουμε την οξία φάση όπου εκεί πέρα μπορούμε να παίξουμε. Εκεί μας χρειάζεται. Μετά μένει ένα χειρουργείο έτσι μόνο. Λοιπόν, στην οξία φάση γιατί έχουμε πόνο και γιατί ο πόνος σταματάει? Πόνο έχουμε όσο έχει ενεργό φλεγμονή. Οποιοδήποτε πονάει έχει ενεργό φλεγμονή και εξέλιξη της πλάκας. Έχουμε κάποια ωραιότερα, να το βάλουμε του χρόνου. Θυμηθείτε ρε παιδιά, ένα για την Περονιά να τα πούμε όλα. Όταν πάει να γίνει, έχει ο Ράλφ εξαιρετικές εικόνες. Εξαιρετικές εικόνες. Και από πλάκες πώς γίνεται το δίχτυ της αράχνης, το οποίο ενώνεται για να σχηματίσει την πλάκα. Εκεί πέρα πρέπει να δράσουμε. Σε εκείνη τη φάση. Αυτό το δίχτυ της αράχνης να μην γίνει. Πώς μπορούμε? Παραδείγματος χάρη μηχανικά. Ο extender εκεί πέρα έχει νόημα που χρησιμοποιούμε. Άμα γίνει η άλλη πλάκα, σιγά μην σπάσει την πλάκα την επασβεστομένη, τη χοντρή. Ο extender έχει εκεί. Πώς θα διακρίνετε την οξία φάση? Με ένα υπέρηχο μόνο που το έχετε όλοι στα γιατρία σας. Βλέπετε ότι έχει χοντρίνει ο ινώδη σε ένα σημείο, είναι σαφές και δεν έχει επασβέστωση. Εκεί πέρα πρέπει να δράσετε και στα ακουστικά μπορείτε να κάνετε. Και PD5 θα δίνετε για 6 μήνες τουλάχιστον μέχρι να. Ο πόνος θα σταματήσει, δηλαδή που έκαναν παλιά θεραπείες και με ακουστικά και ακτινοβολίες κτλ. Προφανώς σταματάει ο πόνος από μόνος του, δεν θα σταματήσει τίποτα άλλο. Και αυτό είναι ένα παραμύθι. Θα περάσει η φλεγμονή, η φλεγμονώδης αντίδραση, θα επασβεστοποιηθεί. Μετά εκεί πέρα νεκρώνοντας ανέβρα, έχει τελειώνει η ιστορία, σταματάει ο πόνος. Αυτή είναι η φυσική ιστορία και εξέλιξη του νόσου. Πριν από 15 χρόνια είχαμε δημοσιεύσει στο Journal of Urology, άμα θέλετε δέστε το άρθρο, τις τρεις υπερηχοτομογραφικά φάσεις της νόσης του Περονιέ. Το paper είναι, ο πρώτο όνομα είναι ο Θανάσης Μπέκος,
και είναι The Natural History of Peyronie's Disease. Και βγάζαμε τα τρία διαφορετικά υπερηχοτομογραφικά που μπορείς να έχεις. Είναι η αρχή της πάθησης, η ενδιάμεση που έχεις λίγο περιθώριο και εκεί πέρα είναι οι δύο που μπορείς κάτι να αναστρέψεις και η οριστική που δεν γίνεται τίποτα. Γιατί αυτούς παρακολουθούσαμε με μακρό διάστημα με υπέρηχο για να δούμε την εξέλιξη. Άρα, ό,τι κάνουμε και μας λέει είναι γιατί όταν φτάσει εκεί είχαμε το χειρουργείο. Τώρα δεν έχουμε μόνο το χειρουργείο. Πέστε μας λίγο για την κολαγενάση και πώς μπορούμε όλες αυτές. Έτσι, στην Αθήνα, θυμόσαστε όσοι ήσασταν, τι σας είπα, μην περιμένετε από καμία ούτε κρουστικά, ούτε κολαγενάσια τίποτα, ούτε τα χάπια, τα μαγικά. Έτσι, πολυτροπικές θεραπείες. Θα πρέπει να πάμε με διαφορετικούς μηχανισμούς, χρησιμοποιώντας όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Προφανώς σε μια Peyronie θα δώσω, στην οξία φάση όμως, όχι στη χρόνια, θα δώσω τα ταλαφίνη μόνιμα, το ημερήσιο, προφανώς θα του δώσω extender ή vacuum, έτσι. Και άμα έχω βέβαια και την πρόσβαση, θα του κάνω και ακουστικά. Γιατί μπάχεται και ο οργανισμός. Ναι. Τα extender ή vacuum. Ναι. Το vacuum μου φαίνεται να βοηθάει. Ναι, γιατί και αυτό κάνει, και αυτό τραβάει, έτσι. Όχι όμως ιδιαίτερα, κυρίως δεν είναι για την αποκατάσταση του vacuum. Ναι, αυξάνει όμως και την αιμάτωση λίγο, έτσι. Να σου πω κάτι, εγώ είμαι του extender, αλλά πάρα πολλοί δεν τον δέχονται. Ναι. Βέβαια, άμα τους δείξεις, αλλά πρώτα εμείς πρέπει να μάθουμε πώς μπαίνει ο extender. Σωστά. Γι' αυτό κάνουμε τα training στο Andrology. Πώς θα πει σωστά το extender, πώς θα κάτσει πίσω στη βάση. Έτσι, πώς θα το πιάσεις μπροστά τη θηλιά. Ως πού θα το τραβήξεις. Αυτά είναι. Έτσι. Τέλος πάντων, αυτά είναι για το Andrology. Προχωρήστε. Αυτό δεν είχαμε. Αυτό είχαμε να πούμε κι εμείς, κλείνοντας. Λίγο να μείνουμε ότι εδώ πέρα μας δίνει μία πολύ καλή λύση για τις περιπτώσεις και μάλιστα ο Δημήτρης ο Καλλιγεράκης είχε την εμπειρία να πάει σε ένα κέντρο που κάνουν 30 την ημέρα πώς σε κάνουν. Δημήτρη, πες μας λίγο την εμπειρία από εκεί πέρα, λίγο να μεταφέρεις. Ναι. Και άμα ήταν και κάποιος άλλος μαζί σου γιατί δεν ήσουν μόνος σε αυτό το ταξίδι. Ήταν ο Κώστας ο Μακαρόνης. Ωραία, λοιπόν, πέστε μας λίγο την εμπειρία σας και οι δύο. Πρακτικά αυτό που αναφέρθηκε και από τον συνάδελφο εκεί που έκανε και είχε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, πάνω από 500 περιστατικά μας ανέφερε, είναι ότι θα πρέπει να γίνεται πρόημα και αυτός πιστεύει, όπως αναφέρατε και τα ακουστικά, η θεραπεία. Δηλαδή όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Αν φτάσει και μονιμοποιηθεί και έχουν τη χρόνια φάση της νόσου, εκεί τα αποτελέσματα δεν είναι πολύ καλά. Από παρενέργειες μας ανέφερε ότι δεν έχει ιδιαίτερες παρενέργειες, πέρα από κάποια αιματώματα. Ο ίδιος δεν συστήνει ότι θα πρέπει να μπαίνει συσκευή γενού μετά από τη χρήση της. Το ξέπαιξε τι ακριβώς μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να γίνει κάποιο αιμάτωμα. Για να γίνει η θεραπεία θα πρέπει η πλάκα να είναι ψηλαφυτή και να νιώθουμε ότι βάζουμε τη βελόνα μας μέσα στην πλάκα. Αυτό το καταλαβαίνουμε και από την αντίσταση που θα βρούμε στη σύριγγα. Γι' αυτό ακριβώς και η σύριγγα θα πρέπει η βελόνα να κλειδώνει. Αν χρησιμοποιήσουμε μια απλή σύριγγα 2,5 ή μια σύριγγα ισουλίνης και πάμε και πατήσουμε με δύναμη, το πιο πιθανό είναι το φάρμακο θα βγει εκτός. Ο ίδιος συστήνει ότι δεν θα πρέπει να υπάρχει σεξουαλική επαφή για το επόμενο 15ήμερο από τη θεραπεία. Για να μην γίνει κάταγμα. Για να μην γίνει κάποιο κάταγμα. Αναφέρει ένα περιστατικό ότι έχει δει, το οποίο δεν χρειάστηκε, συντηρητικά αντιμετωπίστηκε. Και σαν οδηγίες μετά που θα γίνει η θεραπεία, ο ίδιος κάνει μια πολύ ισχυρή μάλαξη στο σημείο που έκανε το φάρμακο, δηλαδή πάνω στην πλάκα. Και πρακτικά αυτό συστήνει και στους ασθενείς ότι θα πρέπει μέχρι και 10 φορές την ημέρα, συνήθως λέει όταν θα πάτε στην τουαλέτα, να βρίσκουν το σημείο και να κάνουν μια μάλαξη και πρακτικά όταν έχουν στήσει να προσπαθούν να ευθυάσουν το πέος. Άρα εκεί πέρα θα είχε νόημα να δώσεις το επειδή θέλεις στη στήση επάνω να κάνεις λίγο με ήπιες κάμψεις για να σπάσει πλάκα. Οπότε εκεί πέρα θα σε βοηθήσει πολύ το ημερήσιο γιατί θέλεις όσο δυνατόν το ημερήσιο, δηλαδή για να μπορέσει να κάνει. Ναι, ο ίδιος η χορηγία αναστολής φωσφοδιαστεράσης δεν ανέφερε ότι έχει κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. Okay. Και πρακτικά αυτό που μας είπε είναι ότι στη δεύτερη θα καταλάβει τελικά κανείς αν θα κάνει κάτι το
φάρμακο στην πλειονότητα δηλαδή των ασθενών. Εντάξει, είπε ότι είχε περιστατικό που έκανε 6 συνεδρίες και τότε έσπασε η γωνία. Αλλά λέει ότι συνήθως αυτοί που θα απαντήσουν από τη δεύτερη ένεση θα δουν. Είναι το ίδιο που σας λέω και εγώ για όλες τις θεραπείες. Ότι αν, εφόσον έχουμε κάτι το οποίο είναι δοσοεξαρτώμενο ή όπως λέμε στα ακουστικά, άμα δεν πιάσουν οι πρώτες 6, μην πάτε να κάνετε άλλες 6. Άμα αισθανθεί ο άλλος ότι έχει μία βελτίωση, θα έχει περαιτέρω βελτίωση. Αν δεν έχει βελτίωση, μην κάνετε. Έτσι. Ή στον πόνο. Στον πόνο θα δείτε από τις τρεις πρώτες. Άμα στις τρεις πρώτες συνεδρίες όπως η προστατήτητα δεν έχει βελτίωση, σταματήστε το. Αλλά αυτή είναι ένα 20% των αρρώστων μόνο. Αυτό είναι το καλό με την προστατήτητα. Που δεν έχουν βελτίωση στις τρεις. Να συμπληρώσω μόνο ότι στο πρακτικό κομμάτι έχει απλοποιήσει πολύ την χορήγηση του φαρμάκου και σε φέρνει πολύ, σε εξοικειώνει και εσένα αυτό το πράγμα. Γιατί το να το διαβάζεις μόνο ή το να το βλέπεις στα πρωτόκολλα, κάπως σε τρομάζει. Και βέβαια ότι υπάρχουν application για τη μέτρηση της γωνίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επισήμως έτσι τώρα. Για να έχει και μια μετά με τον ασθενή του να του δείξει πρακτικά πόσο ήταν το. Ο ίδιος βέβαια κάνει μέτρηση με το application και μοιράζεται τη φωτογραφία με τον. Ναι, και αυτό το application είναι πολύ ωραίο επίσης να παρακολουθείτε και την εξέλιξη και στους αρρώστους γενικότερα. Κάνετε, δεν κάνετε τις ενέσεις. Για να παίρνετε, μπορείτε να το λέτε στον άρρωστο, μέτρησε τη γωνία που είναι όταν κάνει στήση στο σπίτι. Οπότε να μην έχετε το πρόβλημα με τη λήψη των φωτογραφιών, πώς σε έβγαλε έτσι και πού δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση. Γιατί νομίζω ότι όλοι πια έτσι, το λέω 15 χρόνια από όταν πήγαν τα smartphone. Βάζετε τους όλους να πάρω μερικές φωτογραφίες, να σας φέρω στο κινητό να τις δείτε. Για να δείτε τη βλάβη. Αν δεν θέλετε να κάνετε ένεση στο γιατρείο. Okay. Λοιπόν, ερωτήσεις άλλες. Οπότε δηλαδή για όλα αυτά. Για όλες αυτές τις θεραπείες ισχύει το νωρίτερο το καλύτερο, έτσι. Ναι, είναι λογικό. Είναι μια εξελισσόμενη νόσος, η οποία στην ενεργό φάση μπορεί να την αντιμετωπίζεις. Έτσι, όπως μια λίμωξη είναι καλύτερη πριν κάνει το απόστημα. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Έτσι. Η ενεργός φάση είναι μια φάση η οποία την αγνοούσαμε χρόνια, ήταν τα guidelines, τον περιμένεις, να περάσουν ένας χρόνος και τα λοιπά. Χανόταν όλος αυτός ο χρόνος. Σαν είπα και βέβαια, πραγματικά, γιατί το έκανα και εγώ πάρα πολλά χρόνια. Τελευταία 4 χρόνια είναι που παλεύω πλέον την οξία φάση. Ναι. Επειδή είναι κάτι καινούργιο αυτή η ιστορία με τα ακουστικά κύματα, θα μας βοηθούσε αν μπορούσατε να μας δείξετε ένα αλγόριθμο στο τέλος. Έρχεται ένας άνθρωπος που έχει ένα πρόβλημα. Πώς ξεκινάμε? Ξεκινάμε πρώτα με φάρμακα, μετά με. Πρόβλημα στήσης ή προστατητίδας. Πρόβλημα στήσης. Για πρόβλημα στήσης μιλάμε, όχι για προστατητίδα. Δηλαδή, πού μπαίνουν τα ακουστικά κύματα? Μετά την αποτυχία των φαρμάκων, πριν τις ενέσεις, μετά τις ενέσεις. Okay. Εξαρτάται πού βρίσκεται το άρρωστο ασθενή σου. Άμα έχει έναν άρρωστο, απλώς του δίνεις, είναι ακριβώς αυτό που λένε τα guidelines. Του λες, έχουμε τη συμπτωματική θεραπεία που μπορεί να πάρει ένα χαπάκι, πάρει και ένα χαπάκι να έχει επαφές. Από εκεί πέρα, άμα θέλει ούτως ώστε αυτή να μην εξελιχθεί η πάθηση, μιλάμε τώρα ότι θα έχει ένα οργανικό. Δεν έχει ένα νέο παιδί που έχει κάνει μπλοκάρισμα και θα το καταδικάσει. Έτσι, για να το. Έτσι. Μπορεί να έχει κάνει και ακουστικά κύματα. Τα οποία σε βοηθήσουν να αναγεννηθεί ο ιστός. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι για μένα, γιατί όλες τις μελέτες έχω δείξει, όχι μόνο οι δικές μας και του Βάρντι και ολονών, όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα είναι λογικό να έχει το αποτέλεσμα, γιατί είναι τόσο μικρότερη η βλάβη. Και ό,τι ισχύει για τα χάπια που έλεγα εγώ, μην βάζεσαι σε χάπια κάποιον που δεν έχει ρυθμίσει το ζαχαρότητα, δεν έχει ρυθμίσει την πίεση, δεν έχει ρυθμίσει τη χολή. Αυτά όλα. Πρέπει να είναι καλά ρυθμισμένοι. Καλά ρυθμισμένοι γιατί? Διότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά από άλλη βιβλιογραφία, όχι από το ΠΕΟΣ βέβαια, ότι η αναγεννητική ιατρική θέλει υγιή ιστό. Θέλει να μην έχει ενεργό, να μην έχει γλυκοσυλλειωμένη στα ύψη όταν θα την κάνει, γιατί δεν μπορεί και δεν θα κάνει τίποτα. Στο ζαχαρόδιαβήτη ιδιαίτερα, που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, είναι το περίφημο point of no return, μια διαφάνεια που τη δείχνω 6-7 χρόνια. Πρέπει να γίνει νωρίς για να συντηρείται ο ιστός, γιατί άμα περάσει από ένα σημείο και μετά δεν πιάνει τίποτα. Πλέον έχει φύγει. Το ίδιο τώρα, και να πω και κάτι άλλο παραδείγματος χάρη, οι δύο δημοσιεύσεις που υπάρχουν μετά από προστατεκτομή και μετά από κυστεκτομή, η προστατεκτομή η Δανέζικη και από την Αλεξάνδρεια η κυστεκτομή, και έτσι τόνισαν το ίδιο πράγμα.
και ιδιαίτερα στην κυσεκτομή. Κάντε το νωρίς. Μα δεν ξέρουμε, αφού κάνουν αυτήν την εσπέρνη, δεν ξέρεις αν θα πάει καλά ή όχι. Ναι, ώσπου να το μάθεις αν θα πάει καλά ή όχι, που θα περάσουν ένας χρόνος 18 μήνες, είναι πολύ αργά για να το κάνεις. Άμα θέλεις να έχεις πιθανότητες, πρέπει να τα κάνεις νωρίς. Πόσο νωρίς, κοντά στο τραύμα. Τι λέγαμε, θυμάστε όλοι όσοι είμαστε παλιοί, ότι δίναμε τα φάρμακα για rehabilitation στους 6 μήνες. Και περνούσαν τα χρόνια και πέρασε μια δεκαετία για να πάμε στους 3 μήνες, να πάμε και να πούμε με το που βγάζεις τον καθετήρα πρέπει να αρχίσει. Και τώρα, δηλαδή στην μία εβδομάδα, και τώρα λέμε ότι τα PDE5 θα τα αρχίσεις πριν το χειρουργείο για να βελτιώσεις την κατάσταση, ούτως ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα οι στήσεις στο χειρουργικό στρες, που θα γίνει οπωσδήποτε τραυματισμός κάτω από το χειρουργείο. Έτσι. Και σε μια συζήτηση που είχαμε, κάποιος Αμερικάνος λέει μήπως και τα ακουστικά θα πρέπει να τα κάνουμε νωρίτερα για να έχουν, γιατί έχουν και την αντιφλεγμονότητα, έχουν και όλη τη δράση πριν το χειρουργείο να βάζουμε μερικά sessions. Και εγώ έκανα ένα σχόλιο, όταν ο άλλος έχει τον καρκίνο, το άσε να τελειώσει, γιατί γίνει την ώρα. Όλοι οι ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, τι μας λένε, εκτός από μερικούς που τους ξέρουμε αυτούς, που έχουν την αγωνία τους, λέει να σωθώ τώρα, σιγά που με ενδιαφέρει στήση. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, ξέχνα το. Και στο τρίμηνο μετά, όχι αργότερα, στο τρίμηνο τι σου λένε, γιατρέ, τι έγινε, είναι η ανθρώπινη φύση. Έχω την αρκούδα μπροστά, μόλις γλιτώσω από την αρκούδα, θέλω να χαρώ τη ζωή, με πιάνει μια επιθυμία για ζωή. Και θέλω το σεξ, θέλω ξανά να χαρώ τη ζωή μου. Γιατί ξεπέρασα την κρίση, γιατί για το χειρουργείο τους αυτή η περίφημη φήμη να βγει από μέσα μου ο καρκίνος, δυστυχώς θα λειτουργεί, γιατί είναι ανθρώπινο. Είναι στην ανθρώπινη φύση να βγάλω τον καρκίνο από μέσα μου. Άρα δεν υπάρχει αλγόριθμος από την απάντηση που μου έδωσε Δημήτρη. Όσο νωρίτερα, όσο νωρίτερα καλύτερα. Βάλ τους κάτω, όσο όλους... νωρίτερα καλύτερα. Όσο νωρίτερα. Γιατί είναι οι ενδείξεις των χαπιών, αλλά τα χάπια κάνουν το σύμπτωμα. Έτσι. Ενώ τα ακουστικά σου κάνουν μια συντήρηση των ιστών. Συντήρηση. Και γι' αυτό δεν λέμε cure, και πρώτος προς τιμή του Βάρτη το είπε αυτό στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, σε ό,τι σας έχω πει, λέει, έχει αποδειχθεί από τις 70 τόσες μελέτες που έχουμε. Ένα δεν αποδείχθηκε, που έκανα λάθος, που μίλησα για cure, ενώ είναι modification of the disease. Δηλαδή κάνεις ένα κλικ βελτίωσης. Και όντως δεν θα υπάρξει ποτέ, γι' αυτό ήταν και το multimodal που είμαι ο φανατικός τέτοιος. Όλα αυτά είναι εργαλεία. Τώρα κάνουμε μία μελέτη, δύο μελέτες, πολύ ωραίες, και για να έχουμε το αποτέλεσμα, πάνε στο multimodal, αυτό είναι το concept. Η μία μελέτη παίρνουν μόνιμα καθ' όλη τη διάρκεια που έκαναν ακουστικά τα ταλαφίδη ημερήσια, πενταράκι, και η μισή κάνουν σαμ με ψεύτικη κεφαλή, η άλλη μισή κάνουμε κανονική κεφαλή ακουστικά, και υπάρχει η άλλη μελέτη που κάνουν όλοι ακουστικά και οι μισοί παίρνουν πλασίμπο και οι άλλοι μισοί παίρνουν τα ταλαφίλη 5 μιλιγκράμμ. Τελειώνοντας αυτές οι δύο μελέτες, θα ξέρω το multimodal να συνδυάζω αυτά τα δύο με βάση τα αποτελέσματα που θα έχω. Θα σας τα πούμε, οι μελέτες ούτως ή άλλως, το καλοκαίρι θα έχουμε στο interim report, θα έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον οι θεραπείες και μετά είναι το follow-up μέχρι το τέλος του χρόνου. Όσο για τον προστάτη, η μελέτη ήδη βάζει τους τρεις τελευταίους αρρώστους σε αυτή τη μελέτη, η οποία είναι και μάλιστα μελέτη η οποία θα κάνει πολύ ντόρο, με την έννοια ότι την έχουμε κάνει πολύ βαριά. Σκεφτείτε ότι κάνουμε πολυπαραμετρική πριν και μετά τη θεραπεία. Σε όλους τους ασθενείς. Και έχουμε και πλασίμπο άρωμα. Και τώρα παρακάλεσα το Μοντόρση στο Πανευρωπαϊκό να μου βάλει και μου έφερε σε επαφή με το group μάλιστα που έκανε το Pirates για την κίστη. Τη δημοσίευση αυτή, και θα στείλουμε όλα τα δεδομένα, όλα αυτά τα MPMRIs, χωρίς ονόματα, τυφλά, για να μας το αξιολογήσουν. Και δεν ξέρουν, δεν θα πάρουν, θα πάρουν 90 πολυπαραμετρικές για να τις βαθμολογήσουν. Και όλοι αυτοί είναι σε νέα άτομα, δεν υπάρχει καμία μελέτη για προστατήτιδα. Σε νέα άτομα, οι οποίοι είναι, και όταν λέω νέα, είναι μέχρι 50 ετών, απαγορευόταν να μπουν στη μελέτη. Και μας έχουν βγάλει, και ήταν μάλιστα για περιστατικό που ήταν του Γιώργου του Δημητριάδη. Πόσο χρονών ήταν που το έβγαλαν 4. 38 χρονών του έβγαλαν ένα 4. Με προστατήτα και του έβγαλαν ένα 4. Και έπρεπε να εξαιρεθεί από τη μελέτη, γιατί ηθικά προφανώς ότι ήταν 4-5 εξαιρέθηκε. Αλλά δεν είχαμε. Πόσα ήταν, Γιάννη, πόσα είχες?
Έχει αποδειχθεί πέραν πάσης αμφισβητήσεως. Τρία συνολικά. Ότι η πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία σε ηλικία κάτω των 50 δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, διότι είναι παντελώς αναξιόπιστη. Δεν έχουμε καλά δεδομένα. Έψαξα όλη τη βιβλιογραφία λόγω αυτού του πρωτοκόλλου. Παραδείγματος χάρη στην πολυπαραμετρική δεν υπάρχει καμία εργασία που να είναι πάνω σε ποσά τέτοια. Οι ακτινολόγοι το λένε που ασχολούνται με ναι, αυτήν. Ναι, δεν έχουμε δημοσιεύσεις. Κάτω των 50 υπάρχει. Έκαναν ένα wow, ναι, αλλά είναι για καρκίνο με υποψίες, με PSA κτλ. Δεν είναι σε ένα πληθυσμό ο οποίος είναι έτσι. Και γι' αυτό έκαναν wow όλοι και ναι, το θέλουμε κτλ. Γιατί έχεις ένα υλικό όπου όλα είναι φυσιολογικά, δεν έχεις καμία υποψία καρκίνο. Διαφωνώ με αυτή την προσέγγιση, γιατί δεν έχει. Έχουν κάτι. Δεν σκέφτεσαι να ψάξεις κάποιον αν δεν έχει κάτι. Έχουν πόνο στο περίνο. Έχουν κάτι. Ναι, έχουν πόνο στο περίνο. Εντάξει. Μπορεί να έχουν και έλκος, εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν έχεις υποψία, γιατί όλες οι μελέτες ήταν σε σχέση με το PSA. Ενώ αυτοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα, έχουν μηδενικό PSA. Φαίνεται ότι έχει σχέση με τη φυσιολογία του προστάτη αδένα αυτού καθ' αυτού η όλη η ιστορία και το πώς απεικονίζεται στη μαγνητική τομογραφία. Νομίζω πως ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί. Συμφωνώ. Για το τι θα. Τι θα πει κανείς για αυτό το πράγμα. Συμφωνώ. Εάν δεν γίνουν πρώτα οι μελέτες να ξέρει κανείς τη φυσιολογία του ιστού σε αυτές τις ηλικίες με την πολυπαραμετρική, το να μιλήσει κανείς για οποιαδήποτε παθολογία και πολύ περισσότερο να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε μόνο για τη βαθμονόμηση των βλαβών που προσομοιάζουν με high grade ή low grade καρκίνο του προστάτη, είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Οπότε νομίζω πως πρέπει κανείς να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Ακόμα. Δεν είμαι ακτινολόγος, έτσι. Θα εφαρμόσετε την οδηγία που μας είπε στη Βαργελόνη ότι άμα είναι το αυξημένο PSA πρέπει πρώτα να κάνεις πολυπαραμετρική και μόνο τότε άμα έχεις 4 και 5 να κάνεις βιοψία. Σε τι ηλικία. Το εφαρμόζω, αλλά σε τι ηλικία. Εγώ πάνω έβαλα, από 50, δεν λέω. Έβαλα την. Μα γι' αυτό κουβεντιάζουμε τώρα. Μιλάμε για τις ηλικίες κάτω των. Καλά. Αυτό που λείπει στην πολυπαραμετρική και λες, Διονύση, και συμφωνώ απόλυτα, γιατί θα θυμάται ο Γιώργος Δημητριάδης. Πάρα πολλά μάθαμε. Πήρε ο Κρίστο Κωνσταντίνου τον παλιό καιρό στη Δανία και έκανε σε φυσιολογικές φυσικοθεραπεύτριες πυλικού εδάφους σειρά, υγιέστατες, όλες τις έβαλε και έκανε μαγνητικές. Για να δει και να περιγράψει τους μύες του πυλικού εδάφου. Υγιείς εθελοντές μαζικά. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Υγιείς εθελοντές το πρώτο για να περιγράψουμε την ανατομία πολυπαραμετρικές. Μπορεί να γίνει. Είναι feasible, γιατί είναι λίγο βαριά. Πόσοι θα βρούμε οι εθελοντές και να κάνουμε στους νέους. Anyway, ξεφεύγουμε. Λοιπόν, άλλη ερώτηση υπάρχει. Ναι, Στέλιο. Ασθενής που έχει κάνει θεραπεία με κρουστικά κύματα και έχει ανταποκριθεί πολύ καλά. Όπως είδαμε από το διάγραμμα, κάποια από αυτοί σε 1-2 χρόνια θα αρχίσουν να μην δουλεύουν. Έχουν πάλι προβλήματα αισθητικής λειτουργίας. Έχει νόημα σε αυτούς τους ασθενείς να ξανακάνουν συνεδρία κρουστικών κυμάτων. Η πρώτη ασθενής, πρώτη πριν από 10 χρόνια, έτσι. Και αυτό είναι το νόημα. Εγώ το λέω και ούτως ή άλλως. Μετά από 4-5 χρόνια οι περισσότεροι ξαναεμφανίστηκαν και λένε: μπορώ να έχω άλλη μία δόση για να συνέλθω πάλι, γιατί έχω πέσει. Ναι, φυσικά. Και αυτό ήταν και μάλιστα το πειραματικό μέρος της διατριβής του Γιάννη Σοκολάκη, που είχαμε μόνο γυρασμένα ποντίκια, naturally aged, δηλαδή χωρίς καμία ασθένεια. Ήταν αυτό, να δείξουμε αν μπορεί να έχει το anti-aging effect που έχει η αναγεννητική ιατρική. Και όλα αυτά που προσπαθούμε να κάνουμε από stem cells, από. Έτσι. Και μάλιστα, αν θέλετε, η πιο πρωτοπόρα και πιο μακριά από όλα είναι αυτό που κάνουν οι γυναίκες για το πρόσωπό τους. Κάνουν το με τη μεσοθεραπεία και το PRP που εμείς τώρα πάμε να το διερευνήσουμε. Το κάνουν, βρήκα paper πριν 26 χρόνια και εμείς τώρα μιλάμε και υπήρχε paper για το μεσοθεραπείας με PRP πριν από 26 χρόνια δημοσιευμένο. Έτσι. Άρα έχουμε μια τεράστια εμπειρία από εκεί πέρα να αντλήσουμε. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει κάνει μια, δύο, πέντε, δέκα μεσοθεραπείες, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Άλλη ερώτηση δεν έχουμε, ωραία, οπότε μπορούμε. Α, ναι, έλα. Κώστας ο Ζώτος. Το PSA μετά από τις συνεδρίες έχετε και περιπτώσεις που αυξάνει περισσότερο από τα αναμενόμενα. Ιδέα δεν έχω.
Γιάννη, εσύ ξέρεις. Δεν έχει παρατηρηθεί κάτι στατιστικά σημαντικό. Και εξάλλου και στις μελέτες που έχουν γίνει είδαν ότι κάποιες PSA μετά δεν ελέγχανε, όπως και στο European Urology. Εμείς έχουμε βάλει και στο follow-up ένα PSA. Δεν έχουμε δει κάποια τάση να ανεβαίνει ή να κατεβαίνει. Είναι περίπου μπορεί άμα το κάνεις αμέσως, ίσως. Είναι σαν τη δαχτυλική, ίσως, επειδή πάνε οι κρούσεις. Παρόλο που δεν φαίνεται. Αυτά. Λοιπόν, διάλειμμα για καφέ και έχουμε τους εικονικούς. Δύο πολύ ωραίους εικονικούς ασθενείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ομιλητές μας.